Τα ονόματα που θα απαρτίσουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για το νόμο Μαγνησίας παρουσιάστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, κ. Κώστας Δελημήτρος, άσκησε κριτική κατά των δύο μεγάλων κομμάτων, Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως τα προγράμματά τους και οι εξαγγελίες τους για μετά τις εκλογές έχουν σκοπό να επιβάλλουν σκληρή λιτότητα και να ρίξουν το κύριο βάρος της κρίσης στους οικονομικά ασθενέστερους. Όσο και να γίνεται τιτάνια προσπάθεια, κυρίως μέσα από τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, για να χρηστεί το ψάρι κρέας ή το κρέας ψάρι, η αλήθεια είναι ότι τόσο ο κύριος Καραμαλής όσο και ο κύριος Παπανδρέου, στα προγράμματά τους για την επομένη των εκλογών, έχουν σκοπό να επιβάλλουν σκληρή λιτότητα και να ρίξουν το κύριο βάρος της κρίσης στους οικονομικά ασθενέστερους και να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις ανισότητες στη διανομή του παραγόμενου πλούτου υπέρ των δυνάμεων του κεφαλαίου, όπως ακριβώς αξιώνουν οι κύκλοι της αγοράς και το σύμφωνο σταθερότητας. Κατανοούμε πάρα πολύ καλά την προσπάθεια του οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου να καθορίσει αυτή την πολιτική ατζέντα στις επερχόμενες εκλογές και να οδηγεί σε εκβιαστικά διλήμματα ποιον από τους δύο, τον κύριο Παπανδρέου ή τον κύριο Καραμαλή. Επιχειρούν να οδηγήσουν επίσης και τον συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς εκτός Βουλής, ξεμπερδεύοντας έτσι, όπως νομίζουν τουλάχιστον, από έναν ενοχλητικό αντίπαλο που τα καταφέρνει παρά τις αδυναμίες του να ασκεί τη μόνη αποτελεσματική αντιπολίτευση προς εταίρους του κομματισμού. Το ψηφοδέλτιο για το ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Μαγνησίας θα αποτελείται από τους Ανδρίτσου Χορδάκη Μαρίνα, Αντωνιάδη Γιάννη, Βεδουρά Γιάννα, Κανελή Νίκο, Κατσούρα Σταύρο, Παπανάτσιου Κατερίνα και Πουλάκη Κώστα.